Όνειρο, ζόμπι, με ξυπνάτε. Μπορείτε να βγάζετε ταινίες με ζόμπι κάθε εβδομάδα. Μπορείτε. Ο Ζακ Σνάιντερ επιτέλους αποφάσισε να μην κάνει κακό στον εαυτό του με το να συνεργάζεται με τη Warner και πήγε να συνεργαστεί με το Netflix. Ο σκηνοθέτης της ταινιάρας που λέγεται Dawn of the Dead επέστρεψε με την καινούργια του ταινία Army of the Dead. Όπου εκεί μέσα, παιδιά, τα κάνει όλα. Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή. Μέχρι και τους κάμεραμάν βουτάει και πιάνει και τραβάει αυτός ό,τι θέλει. Σήμερα λοιπόν, όπως θα καταλάβατε, θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας τη νέα ταινία του Ζακ Σνάιντερ, Army of the Dead. Εξοπλιστείτε με τα απαραίτητα snacks, γιατί το βίντεο θα είναι μεγάλο όπως πάντα. Οπότε, φύγαμε! Λοιπόν, τα καλή και εκεί περιέχουν spoilers, οπότε προειδοποιώ από τώρα να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και εάν δεν είσαι ήδη εγγεγραμμένος στο κανάλι Tom & Chill, κάτω. Τζάμπα είναι. Και όπως πάντα να μην ξεχάσω να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η ταινία μας ξεκινάει δείχνοντάς μας ένα στρατιωτικό κονβόι που μεταφέρει... Τι μεταφέρει? Any idea what the hell we're hauling? Could be anything, from a briefcase nuke to the original copy of the Constitution. Α, πάντως το δεύτερο θα χωρούσε και σε μια βαλίτσα. Δεν χρειαζόταν ολόκληρο στρατιωτικό κονβόι για να το μεταφέρει. We're like Bigfoot. Headpiece of the staff of Ra. Or Amelia Earhart, but alive. Ρε, θα συνεχιστεί για πολλή ώρα αυτό. Κόφτε το! Παράλληλα όμως η ταινία μας δίνει και ένα ζευγάρι που μόλις έχει παντρευτεί και πηγαίνει τον μήνα του μέλητος. How about the lunar lander that was supposedly left on the moon? Ρε εσείς, τι είπαμε και πριν? Chance we're hauling a holy grail. Yeah, could be the grail. Πω, τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει όλο αυτό δηλαδή? Area 51, secret hangar, autopsy. Οδήγηση, τρακάρισμα και τα μπροστά σου, ρε. Ρε Σνάιντερ, τι έκανες εκεί, ρε αγόρι μου. Τέτοια έκρηξη δεν κάνει ούτε βιτιοφόρομα τρακάρι. Όχι ένα απλό στρατιωτικό όχημα με ένα κοντέινερ από πίσω. We're in an emergency situation, mothership, requesting support. Άντε, μπράβο, στείλτε κανένα να βοηθήσει. Καθίστε λίγο, ρε παιδιά. Από ό,τι φαίνεται, το υπόλοιπο κοντέινερ δεν μοιάζει να έχει υποστεί κάποια ζημιά και το παράθυρο που άνοιξε, αν κοιτάξουμε από πριν, δείχνει να κλειδώνει, να ασφαλίζει δηλαδή με τον τρόπο που ασφαλίζουν και τα χρηματοκιβώτια, με το τιμόνι δηλαδή. Πώς γίνεται και άνοιξε έτσι απλά? Α, ταινία, δεν μου το λες καλά. Άντε, άντε, στείλτε καμιά βοήθεια. Τι λες, μωρέ? Στείλτε εκεί πέρα ενισχύσεις, μπας και σώσουμε την κατάσταση. What are you telling me to do? Shut the fuck up and listen to me. Μίλα καλύτερα, θα φύγει ανάποδη, ε. Get away from that location now. Do you copy? Δεν θα πω κάτι τώρα. Θα αφήσω να δω πού θα το πάει. Α, ωραία. Άρα η εντολή που δόθηκε μόλις από τα κεντρικά είναι να σηκωθούν να φύγουν όλοι και να αφήσουν το ζόμπι να σουλατσάρει ελεύθερο. Αντί να στείλουν μια ομάδα κρούσης κάτι να κάνει, να το σκοτώσει στην τελική, ρε παιδί μου, θα το αφήσουν να εξαπλωθεί. Να δαγκώσει κόσμο, να φτιάξει την ομαδίτσα του, κομπλέ. Να σας πω κάτι, είναι η πρώτη φορά σε ταινία που εγώ είμαι με το ζόμπι. Εκεί μας καταντήσατε, ρε. Ό,τι πιο ηλίθιο και αστείο έχω δει, παιδιά. Πάντως, για να πω την ταπεινή μου αλήθεια, μπορεί να ξεκίνησε όπως να είναι η ταινία, αλλά τουλάχιστον έχει χαβαλέ. A one. Two, three, four. Οπότε έχουμε και λέμε. Τα zombies, δεν θα το πιστέψετε, αλλά καταλαμβάνουν ολόκληρο το Las Vegas και το μετατρέπουν σε νεκρή ζώνη. Όχι και τόσο νεκρή, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οπότε, μέσα από ένα μουσικό κλιπ βλέπουμε τα μέλη μιας ομάδας που από ό,τι φαίνεται βοήθησε στο να περιοριστούν τα zombies και να κλειστούν μέσα σε μια περιφραγμένη περιοχή. Και ακούστε εδώ τι προσπαθεί να πουλήσει η ταινία.
dead population by taking the extreme action of dropping a low-yield tactical nuclear bomb. Ο πρόεδρος της Αμερικής θα ρίξει μια πυρηνική βόμβα μικρής ισχύος σε εκείνο το σημείο που είναι περιφραγμένα όλα τα ζόμπι για να τα εξολοθρεύσει. Ρε παιδιά, πείτε μου ειλικρινά, μόνο σε μένα φαίνεται εντελώς ηλίθια ιδέα όλο αυτό. Εφόσον όλα τα ζόμπι τα έχεις μαντρωμένα μέσα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Πήγαινε, στείλε ρε παιδί μου αεροπλάνα να βομβαρδίσουν το σημείο σιγά σιγά, ώστε να τα σκοτώσεις αν όχι όλα τον μεγαλύτερο αριθμό τους και μετά να στείλεις μια επίγεια ομάδα για να τελειώσει με τα μερεμέτια ρε παιδί μου. Αφού δεν μπορούν να φύγουν από εκεί, ούτε να πολλαπλασιαστούν μπορεί, είναι, πώς να το πω, σε καραντίνα ρε παιδί μου. Θα τα σκότωνε σιγά σιγά και ούτε πυρηνικά, ούτε γάτα, ούτε ζημιά. May I talk to that gentleman, please? Mr. Ward. Ο Χασάς από το Mortal Kombat. Α, μου φαίνεται έχει εσύ στο τάλιρο αυτός ο ηθοποιός τον τελευταίο καιρό. May I talk to that gentleman, please? Τώρα περιπέτεια χωρίς έναν τουλάχιστον παλαιστή του Κατς γίνεται. Δεν γίνεται. Αφού πλέον στην Αμερική, παιδιά, οι δραματικές σχολές κλείνουν η μία πίσω από την άλλη, ε. Όλοι πηγαίνουν και γράφονται στο SmackDown και στο Raw. You're Black Tanaka, right? Το πιάσατε. Τον Ασιάτη businessman τον λένε Τανάκα, που είναι αναγραμματισμός του Κατάνα. There's $200 million in the basement vault with 96 hours left. Και το χειρότερο, guys, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ολόκληρη ταινία θα στηριχτεί πάνω σε αυτό το ηλίθιο σχέδιο με την πυρηνική βόμβα. Γιατί ο Τανάκα θέλει ο Μπατίστα, που λέγεται Σκότ σε αυτή την ταινία, να φτιάξει μια ομάδα για να μπει μέσα στον Quarantine Zone και να πάρει από το δικό του θησαυροφυλάκιο 200 εκατομμύρια δολάρια. In exchange, 50 million is yours to divvy up amongst whomever you take him with you. Οπότε ο Σκοτ έχει 4 ημέρες για να φτιάξει μια ομάδα, να μπει μέσα στη ζώνη καραντίνας, να πάρει τα λεφτά και να ξαναβγεί πριν σκάσει η αθρίαστη πυρηνική βόμβα. Τέλειο! I need you to promise me something. In case anything happens to me in the next few days, just make sure the kids make it out to Barstow, okay? Αυτές οι δύο είναι η Kate και η Gita, όπου η δεύτερη θέλει να μπει κρυφά μέσα στη ζώνη καραντίνας, να κλέψει έναν κουλοχέρι, να του πάρει τα λεφτά δηλαδή, και να ξαναβγεί. Gita, come on. Just let me go. Hey, shut the f*** up. Okay. What? Καλώς τον. Και τόση ώρα δεν είχα δει κάποιον γλυμίτζουρα και είχα αρχίσει να ανησυχώ. Clear. Your turn, if you want. I could use my rectal thermometer. Σιγά, σιγά βρε σεξ μασίνε εσύ. Εν τω μεταξύ, το μουστάκι τι φάση, χάλασε ξυριστική στα μισά. Sure you're not infected? I'm fine. Όπως καταλάβατε λοιπόν, το αποτυχημένο μουστάκι θα είναι ο κακός της ταινίας μας. Mr. Tanaka, I'm in a tough spot. I don't like you very much. So I hate giving you the satisfaction of taking the job, but... Αυτό είναι το πιο αρνητικό ναι που έχω δει ποτέ σε ταινία. Βασικά που έχω ακούσει ποτέ. He's in. Πόπα! Ο Τανάκα από ό,τι φαίνεται, εκτός από προσωπικά του συμφέροντα, εξυπηρετεί και στρατιωτικά συμφέροντα. Κουβαλίτσα! Everything we did, all those people we saved, look what it got us. But what if, just once, we did something just for us? Ο Σκοτ λοιπόν ξεκινάει το recruit της ομάδας του ξεκινώντας από την Μαρία Κρούζ, όπου από τα λεγόμενά τους φαίνεται πως είναι δύο πολύ καλοί φίλοι. Από εκεί και πέρα η ομάδα περιέχει απ' όλα. Έχουμε ήδη μια Λατίνα. Προχωράμε με έναν Αφροαμερικανό, πάμε σε μια ανδρογυναίκα η οποία οδηγεί ελικόπτερο, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, συνεχίζουμε με έναν Λατίνο YouTuber και τελειώνουμε με το ξόγαμο του Σίλιαν Μέρφυ με ξανθά μαλλιά, ο οποίος είναι ειδικός στο να ανοίγει χρηματοκιβώτιο. Κάτσε ρε εσύ. Λίγο πριν, ο Τανάκα είπε ότι το χρηματοκιβώτιο το οποίο θα πάρουν τα λεφτά από μέσα είναι δικό του. Άρα τον διαρρήκτη χρηματοκιβωτίων τι τον θέλουν. Απλά δώσε τον κωδικό ρε Τανάκα. Ρε για χαζούς μας περνάτε. My name is Dieter and I'm going to open what cannot be opened. Are you kidding me? We need to get to open the safe. Lose him, we got nothing. Γιατί, αφού το χρηματοκιβώτιο είναι του Τανάκα. Meet your target. The Vegas Bly. Δεν είμαι καλά, αλλά πρέπει να συνεχίσω. If you coordinate and communicate, this should be a simple in and out. Το σχέδιο λοιπόν είναι μπαίνουμε, κλέβουμε, σκοτώνουμε, βγαίνουμε, παίρνουμε το ελικόπτερο και φεύγουμε. Wait, hold on. This is the real plan? This is crazy. You all are gonna die. Ο πρώτος που είπε και κάτι σωστό μέχρι τώρα. This, I'm out. Damon, wait, man. Αυτός, παιδιά, είναι ο Damon. Be like Damon. My name is Martin. I'm Mr. Tanaka's head of security. I'll also be accompanying you on this job because of my extensive knowledge of the casino. Να σου πω,
Μήπως ξέρεις και τον κωδικό από το χρηματοκιβώτιο? Hey, what are you doing? I need to talk to you. No. Ο Σκοτ λοιπόν πηγαίνει να μιλήσει στην Κέιτ, η οποία την χάνει να είναι και κόρη του. Όμως δεν φαίνεται να τον πολύ γουστάρει, γιατί σε μια προηγούμενη σκηνή μας είχε δείξει ότι είχε σκοτώσει την μητέρα της, τη γυναίκα του δηλαδή, μπροστά στα μάτια της Κέιτ. Η οποία γυναίκα του είχε γίνει ζόμπι, έτσι. Μην τον παρεξηγήσουμε τον Σκοτ. Do this one thing and I'll give you $15 million. Τι και τα 15 θα δώσεις ρε Σκοτ? Κράτα και ένα για την μπάρτσου ρε μπρο. You're kidding. What is this? She's a volunteer at the camp. She's got connections. She's just giving us a ride to the quarantine zone. Οπότε ο Σκοτ χρειάζεται τις διασυνδέσεις της κόρης του για να μπορέσει να μπει μέσα στη ζώνη καραντίνας. Hey, how you doing? Hey. How you doing? I think we've officially met. My name's Martin. Don't talk to me. I don't trust any of these people, but especially you. Η κοπελιά αυτή, για όποιον αναρωτιέται, είναι μαζί με τον YouTuber της ταινίας μας και αυτός... Αυτός έχει τη φάτσα που γράφει «Είμαι κακός». Είναι από αυτούς, παιδιά, που το δέρμα συνεχίζει μέχρι κάτω και καλύπτει όλο το πάνω χείλος και φαίνεται ότι έχουν μόνο κάτω χείλια. Criminals, meet your coyote. Alright, I'll leave you guys to it. I'll meet you back outside Barstow in 24 hours. Ναι, καλά. Μην παίρνεις Γιώργο. Hey, what's wrong? Mom's gone. Η Γκίτα, καθώς φαίνεται, δεν άκουσε τη συμβουλή της φίλης της και μπήκε μέσα στη ζώνη καραντίνας, με αποτέλεσμα να έχουν περάσει κάποιες μέρες και να μην έχει γυρίσει ακόμα. Πράγμα που σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, είτε είναι εχμάλωτη, βασικά δεν μπορεί να φύγει, είτε είναι νεκρή. What did you do? What do you mean? Πω, μπουκετίδι, Κέιτ. You took her in. Did you see her die? No. Day, I'm coming with you. Οπα, αυτό τώρα από πού έσκασε? No, you're not. Yes, I am. No. I have to find her. Tell us what she looks like. We'll look out for her. You not... think I trust you to do that? Εάν, παιδιά, υπάρχει κάτι το θετικό στη συγκεκριμένη ταινία, και το λέω από τώρα, αυτό είναι η ερμηνεία του Dave Bautista. Ο τύπος το έχει αρκετά με την υποκριτική και δεν είναι η πρώτη φορά που το αποδεικνύει, γιατί ήταν εκπληκτικός και στο Blade Runner. No, not okay. You listen. I'm going in either way. Τελικά, όπως ήταν φυσικό, της περνάει τη Skate και καταφέρνει να πάει μαζί τους. Αλλά... Yeah, we're gonna need one more guy. You wanna make 20 grand? 20,000 dollars. Yeah, I'll make 20 fucking grand. Φοβερό cast για αυτό το ρόλο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ, παιδιά. Ο τύπος έχει τη φάτσα δίρεμε. Δεν χρειάζεται καν να μιλήσει και τον έχει αντιπαθήσει. There they are, the shamblers. Αυτά είναι τα σαπάκια, όπως μας τα λέει το κογιότε εδώ, τα οποία... You should see what happens when it rains. For a few hours, they'll come back to life. Ω, τέλεια ιδέα! Φαντάζομαι πως για να το σέταρε, στο τέλος της ταινίας θα πιάσει βροχή, οπότε αυτά θα ξεκινήσουν να ανασταίνονται και θα γίνεται χαμός. Τέλεια, το περιμένω πώς και πώς. What is this? Valentine. Και αυτός εδώ, παιδιά, είναι ο λόγος για τον οποίο ήθελα τόσο πολύ να δω αυτή την ταινία. There's a goddamn zombie tiger. That's crossing the line. Η φάση τώρα φτιάχνει, αγώνευτε, βούλωνε. Hell yeah. Awesome. Ρε εσείς, τι λέτε? Έχετε μπροστά σας μια τίγρη ζόμπι και αντιδράτε έτσι. Ρε παιδιά, στην πραγματικότητα, σε μια τέτοια περίπτωση, οποιοδήποτε και να ήταν εκεί πέρα θα είχε χεστεί από το φόβο του. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Με αυτές τις αντιδράσεις, ούτε ο θεατής μπορεί να φοβηθεί με αυτό που βλέπει μπροστά στην οθόνη του. Ταινία, μόλις κατέστρεψες μία από τις μεγαλύτερες ατραξιόν σου. Clear. What the hell was that then? She was one of Siegfried and Roy's. Ah, η ζόμπι τίγρης μόλις έφυγε. Τώρα ας βγούμε στη μέση του δρόμου να μιλήσουμε κανονικότατα, γιατί έτσι εξηγούνται οι τίγρες. Ακούνε στο ένα μέτρο. Μετά, τίποτα κουφές. Έλα κογιότ στον τόπο σου. Hey Cummings, let me see your gun for a second. Can I touch it? Όμως, ευτυχώς, αυτή εδώ η στιγμή είναι που με έκανε να αναθεωρήσω και να πω, Θωμά, μην το κλείσεις ρε φίλε, ίσως και να αξίζει η ταινία. If we want to go further, we have to make a trade. What? An offering to show our subservience. Η Λίλη, aka Coyote, πυροβολεί στο πόδι των Χλιμίτζουρα και τον χρησιμοποιεί ως δόλωμα, ως θυσία δηλαδή, στα έξυπνα ζόμπις, γιατί ναι, έχουμε και από αυτά, για να τους αφήσουν να περάσουν. Και να πω εδώ ένα μπράβο στην ταινία που δεν έκανε το κλισέ με τον κακό της, αλλά τον ξαπόστειλε από την αρχή. Βέβαια, έχει και βάση αυτό που έκανε, διότι υπάρχει και άλλος κακός. Πώς είσαι έτσι, μωρέ? Βασικά θέλω να πω... Όμως κάτι θα πρέπει να τους βάζεις, γιατί έχεις αστραφτερό χαμόγελο. Και σαν να διακρίνω και μια υποψία μέντας.
Άντε, άντε, το καλύτερο κομμάτι μας παίρνεται. Α, και να σας πω, όπως τον τρώτε, προσοχή μη σας κολλήσει το λαιμό του μουστάκι, ε. Yep, the shamblers. Δείτε, δείτε πως τρέχει η βασίλισσα ζόμπι. Το οποίο ζόμπι, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, το υποδίεται κάποια ηθοποιός που είναι και χορεύτρια, γιατί από σώμα, παιδιά, λαμπάδα. Βασικά, είναι αυτή εδώ. Και εδώ να πούμε ότι αν σε δαγκώσει ένα από αυτά που λέγονται πρωτότυπα ζόμπι, γίνεσαι πρωτεύων, δηλαδή κάτι κοντά σε αυτά. Allez, let's go. Wonder Woman, εσύ. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα ζευγάρι πρωτότυπων ζόμπι που είναι κάτι σαν βασιλιάς και βασίλισσα, η οποία βασίλισσα είναι και έγκυος, όπου ψιλοχεστήκαμε κιόλας δηλαδή. Πολύ ωραία! Ούτως ή άλλως και πριν τέρας ήσουνα, τώρα θα είσαι όνομα και πράγμα. Πω, μπράβο ρε Σνάιντερ, σκηνικό βγαλμένο κατευθείαν από video game. Με zombies να είναι σε ύπνωση και με τους ήρωές μας, τους πρωταγωνιστές μας, να πρέπει να περάσουν μέσα από αυτά χωρίς να τα ξυπνήσουνε. Τέτοια πράγματα γουστάρουμε να βλέπουμε σε τέτοιες ταινίες ρε παιδιά. Δώσε μας ρε ταινία κι άλλα τέτοια. Τέλειο παιδιά, το όλο concept το είπαμε ότι σπέρνει. Μπράβο ρε Ζακ. Μήπως μπερδέψατε λίγο τους ρόλους. Τι λέτε ρε. I don't trust you to have our backs if shit goes bad. When we all get to the casino, I think we need to have a little conversation. Ωραία. Και να ρωτήσω κάτι. Γιατί αυτή τη συζήτηση δεν την κάνατε εξ αρχής και πρέπει να πάτε μέχρι το καζίνο για να την κάνετε. Gotcha, bitch. Μωρή στη χαμερή σαρανταποδαρούσα. Εύχομαι να έχεις το χειρότερο τέλος σου, εύχομαι ρε. Και επίσης αυτό που γουστάρω εδώ παιδιά είναι ότι τα zombies ξεκινάνε να ξυπνάνε ένα-ένα και δεν γίνεται ένα μπαμ να ξυπνήσουν κατευθείαν όλα μαζί. Good job! Τα λέγαμε! Η Chambers όμως παρόλα αυτά καταφέρνει και φτάνει στην πόρτα, όμως αυτή την πόρτα την έχει κλειδώσει ο Άχιλλος. Άρα πήρε χαμπάρι ότι της έπαιξε μπινιά ο Μάρτιν. Μη βγει μόνο έξω ρε, αχ μη βγει έξω. Και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Η ταινία θέλει να μας δείξει ότι και καλά επειδή η Chambers κατάλαβε τον Μάρτιν ότι αυτός την έβγαλε από τη μέση. Okay, γενικά δουλεύουν κάτι τέτοια πράγματα, όμως ρε παιδιά εδώ πέρα δεν δουλεύει για τον πολύ απλούστατο λόγο ότι ούτως ή άλλως όλη η ομάδα ξέρει ότι αυτός εκεί πέρα θέλει να παίξει κάποια ποινιά. Όχι τίποτα άλλο, του το είπαν οι ίδιοι. I don't trust that guy. We should be incentivized to let him die. What's everybody looking at me for? Και δεύτερον, η Chambers τελικά τα καταφέρνει και σκάει μύτη μέσα από ένα παράθυρο και λίγο πριν καταφέρει να σωθεί. Ναι βρε κοπέλα μου, να φύγει, αλλά μήπως πριν φύγει να του έβαζε μια φωνή και να του έλεγε σου αυτός μου έπαιξε μπινιά λίγο πριν, σκότωσέ τονα. Δηλαδή με αυτό που έκανες τώρα πήγε τσάμπα όλο και ο κόπος σου να φτάσεις μέχρι εκεί, αλλά και η θυσία σου. Η ομάδα όμως φτάνει σχετικά εύκολα και γρήγορα μπορώ να πω στον στόχο της, δηλαδή στο καζίνο. Και να ξέρετε παιδιά ότι σε αυτές τις ταινίες, εάν οι ήρωες φτάνουν γρήγορα στο στόχο τους, στο γύρνα θα γίνει της ανομαλίας. Έλα! Δεν το περίμενα. Από τα σύννεφα πέφτω. Και δείτε εδώ παιδιά τον λόγο, μάλλον τον τρόπο που η ταινία εξηγεί το γιατί η κόρη του Σκοτ δεν του μιλάει τόσα χρόνια. Καταλαβαίνετε που το πάνε. Καλά ρε Σκοτ, μία ερώτηση δεν έκανες τόσα χρόνια στην κόρη σου. Να την πάρεις σε μια άκρη και να της πεις κάτσε εδώ ρε Kate.
πες μου, τι σε απασχολεί, γιατί δεν με χωνεύεις, να το συζητήσουμε ρε παιδί μου. Αυτό που σας είπα και πριν, παιδιά, βλέπετε πόσο καλά παίζει ο Dave Bautista. Νομίζω ότι αυτός μαζί με τον ξανθό ηθοποιό που παίζει τον διαρρήκτη είναι οι δύο καλύτεροι ηθοποιοί, μάλλον οι δύο καλύτερες ερμηνείες της ταινίας Army of the Dead. Α, και μιας και το αναφέραμε, ο ηθοποιός που υποδύεται τον Dieter στην ταινία, ο Matthias Schweighöfer. Ναι, έβαλα αυτή να το πει γιατί, ρε φίλε, πού πας με αυτό το όνομα να κάνεις καριέρα. Ο οποίος θα σκηνοθετήσει την prequel ταινία του Army of the Dead με τίτλο Army of Thieves. Και μαντέψτε ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής. Ο ίδιος, τι σκέφτεσαι. Επίσης, πολύ επιτυχημένο το theme που παίζει πίσω από τον Dieter και φαίνεται, ρε παιδιά, ξεκάθαρα ότι είναι ο πιο δουλεμένος από τους χαρακτήρες της ταινίας. Και φταίει κιόλας και η prequel ταινία, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί και θα κυκλοφορήσει τώρα σε λίγο, σε πολύ καιρό. Πάντως θα κυκλοφορήσει. Σε άλλα νέα, οι φίλοι της Kate ζει ακόμα και ο Άχυλος μαζί με το κογιό πηγαίνουν να... Βασικά, κανένας δεν ξέρει τι πηγαίνουν να κάνουν. Πολύ ωραίο κολπάκι αυτό με τη βόμβα σκηνή. Κάτω και στον άλλον. Καλά μόνο ένα έχεις βρε άχρηστε. Ένα χέθεις. Τι το σκότωσες μωρέ τώρα κι εσύ. Ας τον εκεί πέρα να τον φάει να ησυχάσουμε. Τη σκόβει το κεφάλι αλλά γιατί. Άρα πλέον και το κογιότι είναι στο κόλπο. Power to control your own zombie army. Ωραία και σαν σεναριακή ιδέα και σαν plot twist, δεν λέω. Αλλά παιδιά, μέχρι τώρα τουλάχιστον η ταινία δεν με έχει πείσει με τα υπόλοιπα. Οπότε και στις καλές τις στιγμές δεν είμαι εκεί. Ναι, συμφωνώ, σιγά την παγίδα. So is that it, Dieter, huh? Is it safe now? Εντάξει, τι άλλο να έχει. Αυτό νομίζω ήταν αρκετό. Ναι, εντάξει, εντυπωσιακό δεν λέω, αλλά παιδιά, αυτή η παγίδα το πέτυχε το ζόμπι επειδή το ζόμπι έκατσε σταθερό εκεί που ήτανε. Άμα περάσεις τρέχοντας, δεν θα σε πετύχει ποτέ. Αλλά αυτό θα μας πειράξει τώρα. Έτσι, μπράβο ρε ταινία. Ούτως ή άλλως, ηλίθιο ήταν το σχέδιο εξ αρχής. Η administration has made the dramatic choice to not postpone the bombing, but rather to move it up by a full 24 hours. Τι? Α, καλά ότι να είναι. Είναι τρελή οι άνθρωποι. Αυτοί μας δουλεύουνε. We got a problem. They moved the bomb up. We got about 90 minutes before this place is touched. Και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Όμως, ο ζόμπι βασιλιάς βρίσκει τη ζόμπι βασίλισσα. Ακέφαλη. Της λέει, εγώ στο χαπί θα το φας το κεφάλι σου και πηγαίνει να εκδικηθεί την ομάδα. Η ομάδα η οποία έχει καταφέρει και έχει μπει μέσα στο χρηματοκιβώτιο. I think that's left is to turn the wheel. Κάτι ετοιμάζει το κογιότ. Λεφτά, 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 λεφτά. Φορτώνουν λοιπόν τα χρήματα και ξεκινάνε για το ελικόπτερο. Όμως κάπου στο δρόμο σκάει από το πουθενά αυτό. I didn't come here for the money, dumb shit, but I came here for you. Πότε ακριβώς η ταινία μας έδειξε ότι αυτοί οι δύο έχουν ερωτικό παρελθόν? Η ταινία λίγο πριν μας έδειχνε ότι είναι φίλοι. Και εσύ ρε κοπελιά, ωραίο μέρος βρήκες να του ανοίξεις την καρδιά σου. I thought we had something. Then you just went away. Ναι, και τι θέλεις τώρα? Πού αποσκοπεί αυτή η συζήτηση? Τι θέλεις να πετύχεις? Γιατί το συζητάτε τώρα? Γιατί δεν περίμενε να τελειώσει όλο αυτό και μετά να τα πείτε? Α, η Kate ρε! Την είχα ξεχάσει. Kate? Hey, is Kate down there? Not here. Α, και μάλλον δεν είμαι ο μόνος που την ξέχασε. Η Κετούλα λοιπόν, όντας η Lois Lane του Army of the Dead, αποφασίζει ότι είναι καλή ιδέα να πάει μόνη της μέσα στο άδρο των ζόμπι για να βρει τη φίλη της. Αν είναι ζωντανή η φίλη της, έτσι, γιατί η Kate δεν ξέρει αν είναι ζωντανή. Ξέρετε πως λέγεται αυτό αλλιώς? Απόπειρα αυτοκτονίας λέγεται. Αλλά ευτυχώς είναι κολόβαρδη και τα ζόμπι έχουν βγει για εκστρατεία, οπότε έχουν αφήσει σχεδόν άδεια τη βάση τους. Τώρα έχει δίκιο ρε Μαρία ο Σκοτ. Έχει δίκιο. I'm coming with you. I'm not gonna let you go out there alone. Είσαι σίγουρη? Δεν μου φαίνεται καλή ιδέα εμένα.
Fatality. Καλά, τα ζόμπι μέχρι τώρα δάγκωναν μόνο. Τώρα τι γίνεται, ξέρουν και πολεμικές τέχνες. Α, τώρα εκτός και από το ότι δαγκώνουν και παίζουν και ξύλο ξέροντας πολεμικές τέχνες, χορεύουν και break dance. Τι γίνεται, ρε. Ξέρετε, ρε παιδιά, τι μου τη σπάει σε αυτή την ταινία περισσότερο. Ότι δεν έχει σετάρει, δεν έχει εξηγήσει τίποτα όσον αφορά τα ζόμπι της, οπότε κάνει ό,τι τη έρθει στο κεφάλι και δεν το δικαιολογεί ποτέ. Ποια λεφτά, βρε Παλαβή. Εδώ είστε έτοιμοι να πεθάνετε. Τα λεφτά τι να τα κάνετε. Α, ωραία! Δηλαδή βλέπουμε το ίδιο plot twist για δεύτερη φορά. Α, πως ξαφνιάστηκα! Πού σε ρε αρχηγέ! Και με τη μασκούλα το αρχηγός προβλέπε! Δεν μου λες ρε αρχηγέ, επειδή βλέπω ότι τα ζόμπι σου τους κόβει ρε παιδί μου, θέλω να ρίξω ένα μεριμετάκι στον τοίχο, μήπως έχουμε κανένα ζόμπι μας τώρα! Όχι, την μπουκιά από το στόμα ρε. Και εμένα να μου το έκανες αυτό, την είχες κάτσει. Ρε, μη κλείνεις ρε, πως θα βγει έξω. Ωραία, και τώρα θα πεθάνει μόνος του μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, τίγκα στο χρήμα. Ναι ρε φίλε, επιτέλους, η ευχή μου έγινε πραγματικότητα. Τι κι αν η ταινία είχε ξεχάσει την τίγρη ζόμπι σχεδόν για ολόκληρη τη διάρκεια της, τώρα θα τη βάλει να παίξει με τον κακό μας. Μωρίς η χαμερή σαρανταποδαρούσα, εύχομαι να έχεις το χειρότερο τέλος σου, εύχομαι ρε. Είναι πάντως να μην ευχηθώ κάτι, ε. Είδατε τι είπε έτσι, είπε κατά λέξη, βγαίνουμε και τρέχουμε προς το ασανσέρ, δεν σταματάμε πουθενά. Και λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο ίδιος σταματάει και αρχίζει να πυροβολάει. Let's go! Ε, ήσυχα ρε, όχι το YouTuber. Έλα ρε παιδιά, όχι το YouTuber. Πάντως παιδιά, φαντάζομαι το τι κράξιμο θα φάει από τους συνδρομητές του που τόσο καιρό δεν θα βγάζει βίντεο. Βέβαια, δεν θα ξέρουν ότι είναι νεκρός, αλλά μερικοί και αφού μάθουν ότι είναι νεκρός θα τον κράζουν. Αλλά να σας πω κάτι ρε παιδιά, ο YouTuber είναι ο μόνος που ξέρει πώς να πεθάνει μπροστά στην κάμερα. Oh, like και subscribe στο παλικάρι ρε. Και σε μένα, μην ξεχνιόμαστε. Τι 30 δεύτερα μωρέ και εσύ λες. Μια μισή ώρα έχει περάσει και ακόμα δεν το έχει φτιάξει το ρημάδι. Για πού το βάλατε κουφαλίτσες. Ωραία, και εγώ σου λέω ότι ο βασιλιάς το παίρνει το κεφάλι. Τι θα το κάνει, θα το βάζει απέναντι όταν τρώει να μιλάνε ή θα το παίρνει αγκαλιά όταν βλέπει ταινία. Τι να πω ρε. Just go. Go now. Φύγε Σκοτ, φύγε ρε φίλε. Ούτως ή άλλως είσαι ο μοναδικός που αξίζεις αυτή την ταινία. Τουλάχιστον να σωθείς εσύ. Let's go. Κογιότ κρεμασμένο σε τοίχο, είχατε ξαναδεί. Δεν είχατε. Α, έχω πάθει κι εγώ το ίδιο με κινητό, αδερφέ. Σε νιώθω. Oh my god, Kate. Kate. Η οποία Kate τελικά βρήκε την Κίτα ζωντανή, όμως όπως και στην πραγματική ζωή, έτσι και στην ταινία, οι παπάρες από το παρελθόν δεν θα σε αφήσουν να ησυχάσεις ποτέ. Βρε καλό στο αποτυχημένο μουστάκι, να σου πω ότι μας έλειψες, ψέματα θα πω. Και αυτό ήταν. Έτσι απλά του βαράει μια στο κεφάλι και πάπαλα. Η ταινία μας έταρε αυτό το χαρακτήρα διπλά ως κακό και το μόνο που τον έβαλε να κάνει είναι να δαγκώσει μία για την οποία δεν μας νοιάζει καθόλου. Αυτό ρε Ζακ, πώς να το πω, πώς λέγεται, αυτοκαταστροφή λέγεται. Let's go! Εν τω μεταξύ σε αυτή τη ρημάδα την ταινία, όλοι το headshot το έχουν για πρωινό. Ακόμα και ο διαρρήκτης που πρώτη φορά βαρούσε με όπλο, το headshot το είχε για πλάκα. Ναι ρε, ρίξτε ένα βομβίδι να γουστάρουμε. Ναι, μπράβο ρε Σκοτ είδωλο. Σλάφτας. Όχι, όχι, δεν έφυγε. Είναι ακόμη χειρότερο.
ναι, συζητήστε το λίγο ακόμη. Δεν είναι ότι σε 2-3 λεπτά θα σκάσει στη μάπα σας μια πυρηνική βόμβα. Άσε μας και εσύ ρε φίλε, όλο α και α κάνεις και τίποτα. Αυτή η φάση, παιδιά, μου θυμίζει όταν μπαίνει σφίγγα μέσα στο αμάξι και χτυπάω τα τζάμια λες και έχω κλειδωθεί μέσα. Ολόκληρο ελικόπτερο, την πιλότο πέτυχαν. Αλλά εντάξει, άντε πες αυτό να το φάμε. Ή όχι και τον Σκοτ ρε ταινία. Το παράκανες με τους σκοτωμούς. Δεν έχεις αφήσει ούτε έναν χαρακτήρα ζωντανό που να νοιαζόμαστε γι' αυτόν. Από μία σφαίρα ενός πιστολακίου, κυρίες και κύριοι, μόλις ανατινάχτηκε εντελώς το κεφάλι του ζόμπι. Τώρα, εάν εσείς αυτό το βλέπετε λογικό, εγώ πάω πάσου. Το ελικόπτερο τελικά πέφτει και σώνονται η Kate και ο Σκοτ. Μόνο που ο Σκοτ... You're not a coward. You're the bravest man I know. Συγκινητική σκηνή, δεν λέω, αλλά πάνω στο ελικόπτερο ήταν και η Γκίτα, η φίλη για την οποία η Kate τη ρίσκαρε τη ζωή της και πήγαινε να τη σώσει. Δεν την είδα να ενδιαφέρθηκε εάν πέθανε ή αν σώθηκε. Τι έγινε ρε Kate, την ξέχασε ξαφνικά? Ου, τελικά αυτός βγήκε από το χρηματοκιβώτιο. Και μάλιστα βγήκε και αλόβητος, γιατί δεν θυμάμαι να τον δάκωσε κάποιο ζόμπι. Ο οποίος τυπάς όλος τυχαίως βρίσκει ένα αμάξι στη μέση του πουθενά, το οποίο το παίρνει, πηγαίνει σε ένα αεροδρόμιο και νοικιάζει ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, παρακαλώ. Και από ό,τι φαίνεται, το sequel της ταινίας θα έχει μεξικάνικο φαΐ και ζόμπι. Τώρα, το πώς και από πού δαγκώθηκε δεν θα μας το εξηγήσει η ταινία ποτέ. Πού να εξηγούμε μωρέ τώρα, ας το νεωρείτε. Γενικά το Army of the Dead Guys είχε τη γεύση της χθεσινής κοκακόλας. Ξέρετε, αυτής που είναι πολύ γλυκιά και δεν έχει καθόλου ανθρακικό. Ακριβώς αυτό είναι το Army of the Dead. Η ταινία πλάσαρε κακό 2 φορές και τον ξεπέταξε. Σέταρε ζόμπι τίγρη και την έβαλε να σκοτώσει μόνο ένα άτομο και αυτό στο τέλος της. Σέταρε αφυδατωμένα ζόμπι τα οποία δεν τέδευε ποτέ να τα χρησιμοποιεί. Δηλαδή ρε παιδιά, η εντύπωση που σου βγάζει το σενάριο είναι ότι το μισό γράφτηκε πριν 10 χρόνια και το άλλο μισό γράφτηκε χθες. Αλλά το σημερινό επεισόδιο, κυρίες και κύριοι, περιέχει plot twist. Γιατί επίτηδες σε κάποια στιγμή προσπέρασα αυτή τη σκηνή. It's us. It could be us in another timeline. And we're caught in some infinite loop. Που ο Van der Rohe, αν τον λέω σωστά δηλαδή, αρχίζει και λέει στον ξανθό Γερμανό κάτι αλλοπρόσαλα περί παράλληλων συμπάντων και περιχρονικής λούπας. Όσο παράλληλα δείχνει τα λείψανα της προηγούμενης ομάδας που είχε προσπαθήσει να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Θέλω λοιπόν να προσέξουμε λίγο αυτά τα λείψανα. Το ένα φοράει κόκκινη μπαντάνα όπως και ο Σκοτ. Το άλλο φοράει το ίδιο πουκάμισο και τα ίδια μεταγιόν στο λαιμό με την πιλότο. Και το τρίτο έχει κρεμασμένο στο λαιμό του ένα κλειδί ίδιο με αυτό που φορούσε η Μαρία. Σωστά? Λάθος. Γιατί το κλειδί στο λείψανο έχει 3 τρύπες εάν προσέξετε από πάνω, ενώ αυτό που φοράει η Μαρία περιέχει 4. Όπου παιδιά, ο αριθμός 4 αναφέρεται και άλλες 2 φορές στην ταινία. Η πρώτη είναι εδώ. 1, 2, 3, 4. Και η δεύτερη είναι εδώ. Άρα, εάν τα ενώσουμε όλα αυτά, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι παιδιά, αυτή είναι η 4η φορά που προσπαθούν να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο. Ναι, οι ίδιοι. Και ένα άλλο συμπέρασμα που βγάζω επίσης είναι ότι όλο αυτό είναι ένα πείραμα των εξωγήινων. Τι, γελάς? Για δες αυτό. Το είδες? 2 φώτα από τον ουρανό ξαφνικά τον διασχίζουν με ταχύτητα και φεύγουν από το πλάνο. Τι έγινε, την έδωνα με άλλο μάτι τώρα την ταινία? Κακός! Γιατί παρόλη αυτή την ψαχμενιά που προσπαθεί να πουλήσει το Army of the Dead, παιδιά, παραμένει μια ταινία με τεράστια κενά. Τώρα κοιτάξτε, αν έρθει μια sequel ταινία και συμπληρώσει αυτά τα κενά, καλοδεχούμενη, ναι, να έρθει. Αλλά εμείς, όπως είναι φυσικό, την σχολιάζουμε σαν μεμονωμένη ταινία. Γιατί ρε παιδιά, κακά τα ψέματα, μια ταινία, κι ας είναι μέρος ενός ενιαίου σύμπαντος, πρέπει πρώτα απ' όλα να βγάζει νόημα από μόνη της. Και όχι να έρθει μια άλλη ταινία για να τη συμπληρώσει και να βγάζει νόημα τελικά. Γράψτε μου κι εσείς τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια για το Army of the Dead, αν σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε,
πώς σας φάνηκε αυτή η ψαγμενιά που σας έδειξα λίγο πριν, να κάνουμε συζητησούλα όπως κάνουμε πάντα. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος με την Dom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.